Στα χαρτιά έχουν παραμείνει οι κατεδαφίσεις αυθαίρετων κτισμάτων σε γυαλούς και δασικές εκτάσεις της Κρήτης. Ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία έχει το πώς και το γιατί. 1,5 χρόνος πέρασε από τη στιγμή που άνοιξε ο ασκός του Αιώλου και συγκεκριμένα τον Μάρτιο του 2013, οπότε και έγιναν οι πρώτες εξορμήσεις της μπουλντόζας της αποκεντρωμένης διοίκησης. Οι εξορμήσεις αυτές προκάλεσαν τότε σωρία αντιδράσεων από τους εμπλεκόμενους επιχειρηματίες, καθώς ξεκίνησαν μία ανάσα πριν τη θερινή περίοδο του 2013. Τότε ελήφθη η απόφαση το ζήτημα να ανοίξει εκ νέου από τον Οκτώβριο του 2013. Έκτοτε δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, καθώς με εντολή της αποκεντρωμένης διοίκησης οι κατεδαφίσεις αναβλήθηκαν, αλλά επαόριστον. Η δημοσιογραφική έρευνα έβερε στο προσκήνιο την έγγραφη εντολή από πλευράς του τότε Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και νυν Βουλευτή Ηρακλείου Γιώργου Δικτάκη προς την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, με την οποία ζητούσε την επαόριστον αναβολή των κατεδαφίσεων. Το έγγραφο εστάλει προς την αρμόδια υπηρεσία τον Φεβρουάριο του 2014. Μία ανάσα δηλαδή πριν ο Γιώργος Δικτάκης αφήσει το τιμόνι της αποκεντρωμένης διοίκησης για τη Βουλή, αναφέροντας ξεκάθαρα προς την υπηρεσία, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες είχε επανειλημμένως απευθυνθεί στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα για έγγραφες απαντήσεις, να αναβάλει προσωρινά όλες τις εργασίες που αφορούν σε εκτελέσεις πρωτοκόλων κατεδάφισης. Με τον πλέον λακωνικό τρόπο, απάντησε ο πρώην Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για το ζήτημα των κατεδαφίσεων και την πορεία αυτών, κατά την ημέρα που παρέδιδε επίσημα τα ενία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στον Γρηγόρη Ροκαδάκη, ενώ και ο διαδοχός του ήταν λακωνικός αναφορικά με το ζήτημα. Γίνονται αφού υπάρξουν εισαγγελικές παραγγελίες, αφού υπάρξουν λοιπόν δικαστικές αποφάσεις τελεσίδικες. Οφείλουμε εμείς στην αποκεντρωμένη διοίκηση να προχωρήσουμε στις αποφάσεις αυτές τις δικαστικές. Και αυτό κάναμε. Ακολουθείται μια νομική διαδικασία. Όταν φτάνει στο τέλος της, μας αναθέτουν εμάς να το υλοποιήσουμε. Ένα από τα πρώτα και σοβαρά ζητήματα τα οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο νέος Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι και το κομμάτι των αυθαίρετων κατασκευών στους αιγιαλούς και το πότε θα προχωρήσουν τα πρωτόκολλα κατεδαφίσεων. Τα αυθαίρετα σε γυαλούς και δασικές εκτάσεις της Κρήτης αποτελούν ένα πρόβλημα που δεν είναι ούτε χθεσινό αλλά ούτε και σπάνιο για το νησί, καθώς αριθμούν αισίως τα 230. Από αυτά τα 218 είναι σε γυαλούς και τα υπόλοιπα σε δασικές εκτάσεις, όπως την Ίσο Χρυσή. Πρωταθλητές στις αυθαίρετες κατασκευές οι τουριστικές περιοχές Ελασίθη με 74 και το Ηράκλειο με 72, ενώ ακολουθούν τα Χανιά με 59 και το Ρέθυμνο με 13. Μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νυν Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Γρηγόρης Ροκαδάκης θα έχει επίσημη ενημέρωση από στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς πλέον έχει παραλάβει την καυτή πατάτα των κατεδαφίσεων στους αιγιαλούς.